Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας, είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Επικοινωνείτε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@papakipiradio ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα περάσουμε την ώρα μας και σήμερα ευχάριστα και ωφέλιμα με το τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για αρχή σήμερα ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Μελετίου Κατσουρού, «Εμπόνος επιμόνος». «Εκτιμώ μόνο τους ανθρώπους που μου αντιστέκονται, αλλά δεν τους ανέχομαι», έλεγε ο Ντεγκόλ, Γάλλος στρατηγός και πολιτικός. Το σώμα ζει με την αναπνοή, η ψυχή με την προσευχή. Η προσευχή είναι οξυγόνο, ανάσα. Δεν είναι υποχρέωση η προσευχή. Είναι βαθιά ανάγκη, καταφυγή, ξεχύλισμα, γλυκασμός. Είναι ατελείωτη δημιουργία, κόσμος ασύνορος, θεσπέσιος, υπέρτατη τέχνη. Παρά τα αυτά, η προσευχή δεν πάβει να είναι και αγώνας. Στην προσευχή άσπρισαν τα μαλλιά των Αγίων. Στην προσευχή σκάφτηκαν τα μάτια στις κόγχες τους. Δεν είναι εύκολο να παλεύεις αδιαλείπτος, γιατί η προσευχή είναι πάλι. Πάλι κατά του εαυτού μας, κατά των δαιμόνων, κάποτε και με το Θεό. Τρίτος στη σειρά των πατριαρχών του λαού του Ισραήλ έρχεται ο Ιακώβ. Η μητέρα του Ρεβέκα ήταν στήρα. Γέννησε στα 20 χρόνια γάμου, μετά από μύριες οικεσίες δικές της και του συζύγου της Ισαάκ, και γέννησε δίδυμα. Στην εγκυμοσύνη τα εμβρία φαίνονταν να συγκρούονται μεταξύ τους. Ο Κύριος είπε στην ανήσυχη μάνα: «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα χωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο και ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει το μικρότερο». Ο Ιακώβ γεννήθηκε δεύτερος. Ήταν κατά νόμον ο μικρότερος και εξήλθε από τη μήτρα κρατώντας την πτέρνα του αδελφού του Ισαύ. Έτσι η Ρεβέκα με φώτιση αλλά και χιούμορ τον ονόμασε Ιακώβ, που σημαίνει πτερνιστής, τρικλοποδιστής. Είναι αυτός που βάζει τρικλοποδιά στον αντίπαλο που προηγείται για να πάρει τη θέση του. Ο Ισαύ μεγαλώνοντας έγινε ένας μειώδης και ρωμαλαίος κυνηγός που διασκέδαζε με κάθε λογή σαν τριλίκι. Απέναντίας ο Ιακώβ έγινε ένας φιλήσυχος βοσκός που αρεσκόταν να περνάει το χρόνο του στο σπίτι. Η μεγαλύτερη τελειότητα του ανθρώπου είναι η βαθύτερη έλλειψή του. Να χρειάζεται το Θεό. Ο Ιακώβ αγαπούσε το Θεό τρυφερά. Ο Θεός ήταν το θεμέλιο της ύπαρξής του, το ακίνητο κέντρο του. Όλα, μάλιστα οι μύχιες επιθυμίες του, περιστρέφονταν γύρω από αυτόν. Και αν ζήλευε κάτι στον Ισαύ, αυτό ήταν τα πρωτοτόκια, δηλαδή τα δικαιώματα του πρωτοτόκου τέκνου. Όχι την περιουσία ή την εξουσία, αλλά τη θεϊκή εύνοια και αποστολή. Επιθυμούσε βαθιά να γίνει αυτός ο αγωγός δια του οποίου θα ερχόταν η ευλογία, ο Μεσσίας στον κόσμο. Από την άλλη, ο σωματώδης Ισαύ ήταν άνθρωπος σαρκικός, ακρατής, έκδοτος στις ειδονές, ιτημένος, ανάξιος του Θεού. Δεκάρα δεν έδινε γι' αυτόν. Γι' αυτό και ξεπούλησε τα τιμαλφή, τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής με ευτελέστατο αντίτιμο. Έτσι ο Θεός προσέβλεψε στον Ιακώβ που τρικλοποδιστής καθώς ήταν, κέρδισε με απάτη την ευλογία από τον πατέρα του. Αυτό όμως έγινε η αιτία ο Ισαύ να μισήσει δολοφονικά τον αδελφό του.
τελευταίος κατέφυγε τότε στη Μέσο Ποταμία. Εκεί νυμφεύθηκε και απέκτησε 12 παιδιά με τη Λία και τη Ραχήλ, τις γυναίκες του. Επιπλέον μια τεράστια περιουσία. Πέρασαν έτσι 20 χρόνια. Χρόνια δύσκολα, χρόνια ευλογημένα. Τώρα ο Θεός ζητούσε από τον Ιακώβ να επιστρέψει στη γενέθλια του γη. Του υποσχόταν πως θα είναι όπως πάντα στο πλευρό του. Ο λόγος του Θεού ήταν για τον Ιακώβ νόμος και ο νόμος μετουσιώθηκε σε πράξη. Λίγες εβδομάδες αργότερα λοιπόν ο Ιακώβ, επικεφαλής πολυάνθρωπου καραβανιού, οι δύο γυναίκες του, οι δύο δούλες του, τα 12 παιδιά του, οι δουλευτές του, αλλά και τα κοπάδια των ζώων που πλησίαζαν τη Χαναάν. Η συγκίνηση του Πατριάρχη μεγάλη, μα η ανησυχία του μεγαλύτερη. Πώς θα του φέρονταν ο αδελφός του και εχθρός του ο Ισαφ? Και καλά, παλιά που ήταν μόνος, ας γινόταν ό,τι ήθελε. Τώρα είχε πολλούς στο κεφάλι του. Η αγωνία του αποκορυφώθηκε όταν έμαθε ότι ο Ισαφ με 400 άντρες ερχόταν προς αυτόν. 400 άντρες, σκέφτηκε. Τι είναι όλοι αυτοί αν όχι φίλερης στρατός? Ο Ιακώβ δόθηκε στην προσευχή με εμπιστοσύνη. Έτσι έκανε πάντοτε. Ωστόσο πήρε και τα μέτρα του. Πολύ αργότερα θα έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος, να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό, να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα. Έστειλε λοιπόν στον αδελφό του ο Ιακώβ πλούσια δώρα, κοπάδια ολόκληρα. Γνώριζε ότι ο Ισαφ εκτιμούσε την περιουσία περισσότερο από την ουσία. Την τελευταία νύχτα πριν τη συνάντηση ο Ιακώβ ήταν μόνος. Μόνον ο Ιαβόκ, ένας αβαθής παραπόταμος του Ιορδάνη, τον χώριζε από τον καταβλισμό της οικογένειάς του. Μα ένα απίθμενο βάραθρο τον χώριζε από τη γαλήνη. Τίναξε από τα μάτια του το λιγοστό, ανήσυχο ύπνο του και έπιασε πάλι να προσεύχεται εμπόνος και επιμόνος. Ήταν μόνος κι όμως. Όλη τη νύχτα, ώρες ολόκληρες και αργοσάλευτες, φαινόταν να παλεύει με κάποιον άγνωστο. Τέτοια πάλι που σηκώθηκε σύννεφο η σκόνη. Ο Ιακώβ πάλευε με όλα τα ψυχικά του αποθέματα σε συναγερμό. Με αδιάπτωτη προσήλωση της διανοίας. Με απόλυτη συνοχή καρδίας. Με τους βραχίονές του σφιχτά δεμένους με εκείνους του συμπαλεστή του σε μια υπεραθλή προσπάθεια επικρατήσεως. Αλλά με ποιον πάλευε στην όχθη του Ιαβόκ ο Ιακώβ? Οι θείοι πατέρες λέγουν ότι ήταν ο Θεός λόγος που ήλθε στα χέρια με τον Ιακώβ. Το ακόμη παραδοξότερο είναι ότι στην πάλη δεν νίκησε ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το Θεό. Ήταν μια πάλη προσευχής, σαν να πιάνεται στα χέρια ο άνθρωπος με το Θεό ζητώντας επιμόνως το αίτημά του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος χαρακτηρίζει την προσευχή Θεού τυραννίδα ευσεβή. Προσευχή δεν σημαίνει να ανοίγεις κουβεντολόι με το Θεό. Η προσευχή είναι φλόγα. Μια φλόγα που καταβροχθίζει τα πάντα, λέει ο Στάρετς Σαμσόν. Μπροστά στην προσευχητική ορμή του δούλου του, ο Θεός υποχώρησε. Ήταν άλλωστε μια προσευχή ταπεινή, χωρίς ίχνος απέτησης, αυθάδειας ή υπερφύαλης κριτικής. Συγκατεύει στο πλάσμα του. Έτσι ακριβώς όπως ο πατέρας, που επιτρέπει στο παιδάκι του να τον νικήσει για να πάρει θάρρος και χαρά. Και ενώ ο Θεός φάνηκε πως νικήθηκε, κάποια στιγμή απλά και απλά τον ακούμπησε στο μυρό και ο μυρός του Ιακώβ παρέλυσε. Για να δεχθεί ότι ο συμπαλεστής ήταν ο Κύριος, που πάντοτε παραμένει ο κυρίαρχος, που κι όταν ητάται, ητάται εκουσίως. Ήδη ξημέρωνε. «Άσε με να φύγω», είπε στον Ιακώβ ο άγνωστος σχεδόν παρακλητικά. Σαν να μην μπορούσε να φύγει, χωρίς να δώσει λογαριασμό στον Ιακώβ. Όταν ο άνθρωπος αποδειχθεί πιστός, τότε ο Θεός καταδέχεται να τον λογαριάζει σαν φίλο του και να του αναγνωρίζει μεγάλα δικαιώματα. «Ό,τι ζητήσω από το Θεό μου το δίνει», έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις». Ο Πατριάρχης είχε καταλάβει ότι δεν είχε να κάνει με άνθρωπο. Ζητούσε τώρα εμπόνος την ευλογία του Θεού, που πάντοτε ζητούσε εμπόνος. Τότε ο Κύριος του άλλαξε το όνομα. Δεν θα έλεγε σε πια Ιακώβ, δηλαδή πτερνιστής, τρικλοποδιστής, μικροαπατεώνας, αλλά Ισραήλ, δηλαδή αυτός που φάνηκε δυνατός στο Θεό.
Η αλλαγή του ονόματος ήλθε να σημειώσει ένα σημαδιακό σταθμό στην πατριαρχική ζωή. Θα ήταν πια ο δυνατός στην προσευχή, ο όριμος στον αγώνα, ο έμπειρος στην πάλη. Φάνηκες δυνατός εναντί του Θεού. Δεν έχεις πια να φοβηθείς ανθρώπους, του είπε ο Κύριος, τον ευλόγησε εκεί και αποχώρησε. Έδισε η όραση ανατύλαντος του ηλίου. Και ο Ισραήλ, φορτωμένος με το βαρύτιμο έπαθλο, τη Θεία Ευλογία, τετρωμένος της Θείας Αγάπης, χώλαινε πλέον, για να θυμάται τη φοβερή εκείνη πάλι όπου νίκησε το Θεό. Αυτός που νίκησε το Θεό δεν είχε πια να φοβηθεί ανθρώπους. Λίγο μετά ο Ισαφ κατέπεσε πάνω στον Ιακώβ, όχι για να κατακόψει αυτόν και τους οικείους του, αλλά για να τον καταφυλίσει, για να κλάψει μαζί του για τα χρόνια τα χαμένα του μίσους. Και ο μεγάλος φίλος, εκείνος που αγαπά να χάνει επειδή μας αγαπά, που αγαπά ιδιαιτέρως αυτούς που το αντιστέκονται και παλεύουν μαζί του στην προσευχή εμπόνος και επιμόνος, τώρα χαμογελούσε καλοκάγαθα. Εμπόνος και επιμόνος πρέπει να ζητάμε από το Θεό αυτά που ο ίδιος ο Θεός θέλει να μας χαρίσει, λοιπόν, φίλοι ακροατές, αλλά εμείς ψάχνουμε για άλλα πράγματα, πράγματα του κόσμου αυτού, πράγματα βλεπόμενα και φθαρτά και όχι μη βλεπόμενα και αιώνια, όπως λέει ο Απόστολος, και γι' αυτό σπαταλούμε τη ζωή μας και το χρόνο μας. Αυτό το οποίο θέλει να μας δώσει ο Θεός και που το βλέπουμε και μέσα από την πάλη του με τον Ιακώβ, μετέπειτα Ισραήλ, είναι να τον νικήσουμε εντός εισαγωγικών με την θερμή μας αφοσίωση και την προσευχή μας προς αυτόν. Ο Θεός δέχεται να χάσει εντός εισαγωγικών πάλι από μας. Γιατί? Γιατί θέλει να μας κάνει όμοιος με αυτόν. Δεν θέλει απλά να μας χαρίσει έναν παράδεισο, παύλα καλή κατάσταση στην οποία απλά θα είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλει να μας δώσει τη ζωή του, να γίνουμε κι εμείς Υιοί του, όπως είχε τον μονογενή του Υιό, έτσι κι εμείς κατά χάριν να γίνουμε αδέλφια με τον Χριστό, και γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε στην Εκκλησία, γι' αυτό βαπτιστήκαμε, γι' αυτό συμμετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία, για να γίνουμε σύσσωμοι με τον Χριστό.
και γι' αυτό άλλωστε μπορούμε να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα του Χριστού και Πατέρα δικό μας. Τίποτα λιγότερο λοιπόν δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτό είναι τεράστιο, δεν μπορεί να είναι κάτι μεγαλύτερο αυτό το οποίο θα μπορούσε να ζητήσει ο άνθρωπος. Αντιθέτως ζητάει πράγματα, όπως είπαμε, αυτής εδώ της ζωής. Θέλει πολλά λεφτά, ας πούμε. Θέλει πάντα να είναι υγιής. Θέλει τα παιδιά του να καλοπαντρευτούν. Καλά πράγματα δηλαδή. Δεν θέλει σαν και καλά αμαρτίες. Αλλά αυτά σε σχέση με αυτά που ο Θεός υπόσχεται στον άνθρωπο είναι πραγματικά τίποτα. Ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκο από τη Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο, γράφει ειδικά για το τεύχος Πυριακή Εκκλησία κάθε μήνα ένα άρθρο δισέλιδο. Αυτή τη φορά έχει ως τίτλο «Η σκλαβιά της βεβαιότητας». Η πνευματική ζωή είναι η επιστήμη. Δεν είναι εξωτερικά σχήματα μόνο και τύποι. Η διάκριση είναι η σπουδαιότερη αρετή, γιατί μας δείχνει τον τρόπο και το δρόμο που μας οδηγούν στο φως και την αλήθεια. Το κάθε τι μπορεί να γίνει αποκάλυψη ζωής ή σκοτασμός. Εξαρτάται από την προσωπική μας στάση και χρήση της ελευθερίας και της ευθύνης. Η πείρα των πατέρων μας είναι διαφωτιστική, και αυτό γιατί δεν είναι αρκετό το μυαλό μας για τα πνευματικά, ή μάλλον είναι πολλές φορές παγίδα και κίνδυνος. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η χάρη του Θεού, την οποία έζησαν μέσα στην προσωπική τους οδύνη και άσκηση οι πατέρες μας, και η οποία μας δίνεται πλούσια στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, λέει ο Άγιος Σιλουανός. Όταν το έργο της αναζήτησης του θελήματος του Θεού με την προσευχή το αναλαμβάνει κανείς χωρίς να έχει ακόμη την απαραίτητη πείρα, όταν δεν μπορεί εκγεύσεως να διακρίνει σωστά την ενέργεια της χάριτος εξαιτίας των εκδηλώσεων των παθών και κυρίως της υπερηφάνειας, τότε είναι απαραίτητο να απευθύνεται στον πνευματικό οδηγό. Πριν από την κρίση του οδηγού όμως, όταν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πνευματικό φαινόμενο, πρέπει να τηρεί αυστηρά την ασκητική αρχή «μη δέχεσαι και μην απορρίπτεις». Όταν δεν δέχεται ο χριστιανός, προφυλάσσει τον εαυτό του από τον κίνδυνο να αποδεχθεί δαιμονική ενέργεια ή υποβολή σαν δήθεν θεϊκή. Έτσι θα μάθει προσέχην πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμόνων και θα αποφεύγει να απονέμει θεία προσκύνηση στους δαίμονες. Όταν δεν απορρίπτει ο άνθρωπος, αποφεύγει άλλον κίνδυνο, να αποδώσει τη θεία ενέργεια στους δαίμονες και έτσι να υποπέσει στο αμάρτημα της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι απέδωσαν την εκδίωξη δαιμονίων από τον Χριστό, το Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων. Ο Άγιος Ιλουανός μας μαρτυρεί τη σοβαρότητα και το βάθος της πνευματικής πορείας. Είναι πολύ περισσότερο από φτηνούς ευσεβισμούς που μας αυτοδικαιώνουν, μας κληραίνουν και μας κρατούν μακριά από το Θεό και τους ανθρώπους. Πολλές φορές μπερδεύουμε συναισθηματικές ή ψυχολογικές καταστάσεις, που είναι μάλιστα συχνά άρρωστες, με την υγιή πνευματική ζωή, η οποία είναι πορεία στηριγμένη στον Ευαγγελικό Λόγο και την εμπειρία της Εκκλησίας. Στηριζόμαστε στο λογισμό μας, στην αρετή μας, στην προσπάθειά μας και όχι στο έλεος του Θεού. Κλεινόμαστε και οχυρωνόμαστε στον εαυτό μας, και απλώς ο Θεός υπάρχει για να μας επιβεβαιώνει και να μας επιβραβεύει. Τους κανόνες της Εκκλησίας τους βλέπουμε ως δόγματα τα οποία θέλουμε ψυχαναγκαστικά, ενοχικά και αυτοδικαιωτικά να τηρήσουμε, και όχι ως βοηθητικά μέσα παιδαγωγικά που θα μας οθήσουν σε προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Όταν απαριθμείς τα καλά σου για να στηρίξεις τη γνώμη του εαυτού σου και να νιώθεις βέβαιος ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, ζεις μέσα στην υπαρξιακή ταραχή και η ζωή σου έχει σφίξιμο και δεν αντέχεται. Όταν δεν έχεις τίποτα καλό να δείξεις, ουγαρεποιήσα μεν τη αγαθών, τότε η ζωή σου δέχεται ουράνιες εκπλήξεις και γίνεσαι άνθρωπος που μπορεί να συμπαθεί και να συμπάσχει για τον αδελφό. Ο Θεός είναι τόσο σπλαχνικός που μετανιώνει πριν από μας για μας. Η δυνατότητα αλλαγής είναι το μεγαλύτερο μυστήριο σε όλο το σύμπαν. Η ζωή η ίδια είναι μια διαρκής αλλαγή, ευτυχώς τελείως απρόβλεπτη.
Ο προσευχόμενος άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες στην πορεία μας προς τον Χριστό. Είναι δυναμική, είναι ζωντανή, είναι σχέση. Σχέση με βεβαιότητες είναι νεκρή σχέση. Δεν έχει καμία σχέση η ταπείνωση με τις βεβαιότητες. Μόνο όταν χαμηλώσουμε, ζαρώσουμε, εμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να παραδεχτούμε τον Θεό. Τη βεβαιότητα να έχουμε όταν ο Θεός είναι πάνω και πέρα από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε. Ποιος από τους αρχαίους μπορούσε να υποψιαστεί το σχέδιο του Θεού να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία μας? Ο Θεός μας είναι Θεός εκπλήξεων και θα μπορέσουμε να γευτούμε τις εκπλήξεις Του αν κενωθούμε, αν σταυρωθούμε, αν αρνηθούμε τα δικά μας και τα καλά και τα άσχημα και τα κοσμικά και τα θρησκευτικά. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας, ο πόνος, η θλίψη, τα αδιέξοδα είναι η κίνηση και το ενδιαφέρον του Θεού για μας, για να γκρεμίσουμε τα τείχη και τις οχυρώσεις μας, να σπάσουμε το κέλυφος του εγωισμού, της γνώμης και της βεβαιότητάς μας, για να αποκτήσουμε την πνευματική ευαισθησία, ώστε να τον αναγνωρίζουμε και να τον αποδεχόμαστε αληθινά. Όταν καταλάβουμε ότι τίποτα δικό μας δεν μας εξασφαλίζει ενώπιον του Θεού, παρά μόνο η αγάπη Του, στην οποία είμαστε προσκεκλημένοι να παραδοθούμε, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε το νόημα και το περιεχόμενο της πνευματικής ελευθερίας. Όταν με ψυχρό και περιφρονητικό τρόπο μοιράζουμε πνευματικές ποινές και καταδίκες στους ανθρώπους, αποδεικνύουμε ότι δεν γευτήκαμε πνευματικό πόνο ούτε χάριν Θεού και τελικά αποκαλύπτουμε μόνο μέσα στις θρησκευτικές μας βεβαιότητες την απουσία του Θεού. Έτσι δεν μπορείς να κατακρίνεις κανέναν άνθρωπο και δεν έχεις καμία βεβαιότητα για κανέναν. Η μόνη βεβαιότητα που είναι η προσευχή, να ζητούμε ο Θεός να σώσει τα πλάσματά Του. Δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, δεν τους κατηγοριοποιούμε, δεν υπάρχουν δικοί μας και ξένοι εντός και εκτός εκκλησίας. Αυτό πόσο δύσκολο είναι να το καταφέρουμε, φίλοι ακρότες. Δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια του Θεού, ούτε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες των ανθρώπων, ούτε πολύ περισσότερο τα βάθη της καρδιάς κανενός. Το μόνο που δικαιούμαστε είναι να παρηγορούμε και με επιείκεια να δίνουμε ελπίδες στους ανθρώπους. Οι βεβαιότητες μας κάνουν σκληρούς και άδικους, απαιτητικούς, γκρινιάριδες, μίζερους και τοξικούς. Βλέπουμε μόνο τα άσχημα και τίποτε καλό. Η μεγαλύτερη αδικία είναι η δικαιοσύνη που στηρίζεται στα δικά μας δεδομένα. Οι συγκρούσεις, οι εντάσεις, οι ταραχές, ιδίως στις οικογένειες, οφείλονται στο ότι νιώθουμε αδικημένοι, προσβεβλημένοι. Αλλά τι είναι η αδικία? Είναι ένα αντικειμενικό εξωτερικό γεγονός ή είναι η ανικανότητα να συγχωρώ και να αγαπώ και άρα να σχετίζομαι? Γιατί όμως δεν συγχωρώ? Δεν συγχωρώ γιατί δεν γεύτηκα συγχώρηση και γι' αυτό είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος. Δηλαδή, εγώ μόνος αδίκησα τον εαυτό μου που δεν τον έθεσα μέσα στη συγχώρηση του Θεού, γιατί ήμουν ισχυρογνώμων με τις βεβαιότητές μου. Αν σεβαστώ τον εαυτό μου, τότε θα τον παραδώσω στην αγάπη του Θεού. Θα πλουτίσω από τη χάρη Του. Και αυτό το πλούτο δεν μπορεί να μου τον κλέψει κανείς. Αντιθέτως, όταν ο πλούτος αυξάνει, όταν γίνει φιλανθρωπία και επιοίκεια, είμαι συγκαταβατικός και τρυφερός, ιδιαίτερα με τους κοντινούς μου ανθρώπους, με τους οποίους κυρίως συγκρούομαι. Οι βεβαιότητές μας είναι σκλαβιά και πνευματική ασθένεια και προσβάλλουν τη σχέση με τον εαυτό μας, το Θεό και τον πλησίον. Με τον εαυτό μας, γιατί μας εμποδίζει από τη σωτήρια, συντριβή και μετάνοια. Νιώθω τόσο σίγουρος με το λογισμό μου, ώστε αγνοώ την ταπείνωση που είναι το έμβημα του Χριστού. Χωρίς την ταπείνωση δεν υπάρχει αληθινή γνώση. Με τον Θεό, γιατί οι βεβαιότητές μας δεν μας επιτρέπουν μια δυναμική αναζήτηση και πάλι με το Θεό, αλλά μας εγκλωβίζουν σε έναν άρρωστο εφησυχασμό χωρίς τις εκπλήξεις και τη ζωή μιας ζωντανής σχέσης. Πέφτουμε σε ένα πνευματικό μαρασμό και μια νοσηρή θρησκευτικότητα νομικών διατάξεων και τύπων. Με τον πλησίον, γιατί οι βεβαιότητες δεν μου μαθαίνουν να βγαίνω από τον εαυτό μου, να δω την αλήθεια και την πραγματικότητα του αδελφού μου, ώστε με λεπτότητα και διάκριση να σχετιστώ μαζί του για να ασκηθώ στο μυστήριο της αγάπης. Οι βεβαιότητές μας λοιπόν γίνονται εμπόδιο προσευχής, ζωντανής, ταπείνωσης και αγάπης. Όλοι είμαστε τραγικοί,
όσον αφορά τις δυνατότητές μας, αλλά άρχοντες όσον αφορά το έλεος του Θεού. Οπότε, σημαντικοί ή ασήμαντοι, δίκαιοι ή αμαρτωλοί, ας γκρεμίσουμε τις ιδέες μας, τις γνώμες μας και με αμετεώριστο νου να προσπέσουμε και να παραδοθούμε στην αγάπη του Θεού, έχοντας στην καρδιά μας κάθε άνθρωπο, φίλο ή εχθρό, πιστό ή άπιστο, θρησκευτικό ή κοσμικό. Τότε θα μας δοθεί άλλος νους και άλλη καρδιά και θα μας αποκαλυφθεί ποιος είναι η ζωή. Στη συνέχεια να διαβάσουμε πέραν του αφιερώματος, μάλλον δεν θα προλάβουμε και σήμερα να το δούμε, υπάρχουν πολύ αξιόλογα άρθρα και στις σελίδες εκτός του αφιερώματος. Ένα από αυτά είναι και μια συνέντευξη, ρεπορτάζ για τον μοναχό Διονύσιο Θεοδόση της Μικράς Αγίας Άνης, μια συνέντευξη της Σοφίας Χατζή για τον και κοιμημένο μοναχό Διονύσιο Θεοδόση, πολύ γνωστό τραγουδιστή σε περασμένες δεκαετίες. Συναντηθήκαμε με τη Δέσπο Κούλ, μια 85χρονη αρχόντισσα, η οποία με ευγνωμοσύνη, επειδή τον θυμηθήκαμε και θελήσαμε να αναφερθούμε σε γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου του, μας μίλησε για το γιο της, το διάσημο τραγουδιστή του 80, Διονύση Θεοδόση, που λίγο πριν πεθάνει εκάρι μοναχός. Μας αφηγήθηκε τη δική της πορεία στο τραγούδι και μας μίλησε για το δεύτερο σύζυγό της, τον Βενιαμίν, που ήταν Τούρκος και βαπτίστηκε στην Ελλάδα. Νονός στο μυστήριο ήταν ο γιος της, Διονύσης Θεοδόσης. Ο Διονύσης μου επηρεάστηκε από τη γιαγιά του που ήταν άνθρωπος του Θεού και έγινε μοναχή προς το τέλος της ζωής της. Κάποτε ενώ βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε στη σερβάντα του σαλονιού ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους άγνωστους εμάς μοναχούς στο Άγιον Όρος, από την οποία διαπιστώσαμε πως το είχε βάλει σκοπό να καλογερέψει. Τρομάξαμε και εξαφανίσαμε τα γράμματα. Το απαγορεύσαμε να συνεχίσει τις επαφές του μαζί τους
και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Σπούδασε, πήγε στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα τον κέρδισε το τραγούδι. Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Είχε πολύ αγάπη για το τραγούδι. Όμως είχε κρυφό μεράκι για το όρος. Εμένα δεν μου το αποκάλυπτε, αλλά στην αδελφή του έλεγε συχνά: «Θα γίνω πλούσιος με τα τραγούδια μου και μετά θα τα αφήσω όλα και θα γίνω μοναχός». Και εκείνη του απαντούσε πειραχτικά: «Ωραία, κάνε το για να σε κληρονομήσουν τα νύψια σου». Η Δέσπο Κουλ, η μητέρα του Διονύση, ο οποίος ήταν παιδί της από τον πρώτο της γάμο, ήταν και η ίδια τραγουδίστρια, τραγούδουσε όμορφα. Την άκουσε κάποιος μάνατζερ της εποχής και της πρότεινε να τραγουδά σε μαγαζιά. Ξεκίνησε στην Ελλάδα και εν συνεχεία πήγε στο εξωτερικό. Τραγούδισε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά για τους Έλληνες στο Ισραήλ, στην Τουρκία και αλλού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία συναντά τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τούρκο Βενιαμίν Κουλ, ο οποίος αν και μουσουλμάνος, από παιδί γνώριζε στον οικογενειακό κύκλο του τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Η ζωή του, σαν σε σενάριο για κινηματογραφική ταινία, συνεχίστηκε στην Ελλάδα. Βαπτίστηκε χριστιανός με νονό του τον Διονύση Θεοδόση, γιο της Δέσπος, και παντρεύτηκε τη Δέσπο. Σήμερα τα οστά του, μαζί με αυτά του μοναχού Διονύση, αναπαύονται στο μοναστήρι της Μικράς Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος. Η Δέσπο Κουλ μας μιλά για εκείνη την εποχή. Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Ο γιος μου είχε αγωνίες, δεν έβρισκε νόημα στο τραγούδι ούτε στη ζωή του. Η αρχή για την αλλαγή που θα συντελούνταν στη ζωή του έγινε όταν έμαθε πως μια φίλη του, γνωστή τραγουδίστρια, συναδελφός του, είχε γίνει μοναχή κάπου στην Κρήτη. Τότε αποφάσισε να τη βρει και να τη βοηθήσει να ξεφύγει από τη θρησκευτική παγίδα στην οποία θεωρούσε ότι είχε πέσει. Όταν όμως την αντίκρισε, συγκλονίστηκε από τη βεβαιότητά της, το χαμόγελό της και τη σταθερότητα στην απόφασή της να αφιερωθεί στο Θεό. Εκείνη του πρότεινε να επισκεφθεί το Άγιον Όρος και συγκεκριμένα τον Γέροντα Παΐσιο. Φίλος του εκείνης της εποχής, ο Βασίλης Αντωνόπουλος, θεολόγος και μουσικός, έβαλε τη δική του μαρτυρία στη συνέχεια της διήγησης. Ο Διονύσης, λέει, μας αποκάλυψε την εμπειρία του με το Άγιον Όρος που τον συγκλώνησε. Για καιρό ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα. Δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Μέχρι που συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος διέκρινε τον πόνο του. «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεσαι να εξομολογηθείς και μάλιστα σε ένα καλό πνευματικό. Να πας στη Μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις στον πατέρα Διονύσιο, είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης ακολούθησε τη συμβουλή και κίνησε με τη βάρκα για τη Μικρά Αγία Άννα. Δίπλα του ένας μοναχός το έπιασε κουβέντα και του συστήθηκε: «Πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης». Μετά την αρχική έκπληξη έπιασαν την κουβέντα για λίγο, αλλά ο Διονύσης θεώρησε ότι ήταν καλαμπουρτζής και δεν ήταν αυτή η εικόνα που έτρεφε μέχρι τότε για έναν πνευματικό, δηλαδή έναν σοβαρό, ίσως και βλοσιρό γέροντα. Η ζωή ωστόσο υφαίνει το δικό της κέντημα και πετά στα σκουπίδια σαν ξέφτια τις αβάσιμες ιδεολειψίες που μας εχμαλωτίζουν. Έτσι ο νεαρός τραγουδιστής ανεβαίνει στα κατουνάκια, θέλοντας να εξομολογηθεί όμως στον γέροντα Εφραίμ. Περίμενε αρκετά έξω από το κελί και δεν τον κάλεσαν. Έκανε να φύγει όταν ένας υποτακτικός βγαίνει από μέσα και τον φωνάζει: «Διονύση, έλα μέσα, σε θέλει ο γέροντας». Στάθηκε μπροστά στο γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον κοίταξε αμίλητος για μερικές στιγμές, τον έπιασε δυνατά από τους ώμους και έπειτα του είπε: «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη Μικρά Αγία Άννα και ψάξε για τον πατέρα Διονύσιο». Δεν ήθελε περισσότερα. Έβγαλε φτερά στα πόδια. Ο Διονύσης θα συναντήσει στο πρόσωπο του πατρός Διονυσίου τον άνθρωπο που θα τον καθοδηγήσει στα πνευματικά αλλά και στη ζωή του. «Συνάντησα την αγάπη», θα πει αργότερα στους φίλους του στον κόσμο. Ο γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη. Μετά την εξομολόγηση προχωρά στην αυλή του μοναστηριού, νιώθει χαρά μεγάλη και μπροστά του συναντά έναν άγνωστο μοναχό του μοναστηριού. Δεν τον έχει ξαναδεί.
Ο μοναχός τον ρωτά: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου». Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στο τραπέζι και ένιωθα ότι ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς, την αίσθηση ότι ο Θεός και η βασιλεία του είναι κάπως έτσι, όλοι ένα, μια καρδιά, κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος. Η ασθένειά του, ωστόσο, έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο. Ξεκινά χημειοθεραπεία στο Λονδίνο. Οι επισκέψεις του στη μικρά Αγιάνα πυκνώνουν. Θέλει να γίνει μοναχός. Επιθυμεί να γίνει καλά και να αφιερώσει τη ζωή του στον ησυχασμό. Ο γέροντάς του Διονύσιος κάνει την κουρά του και του επιτρέπει να επισκέπτεται το νοσοκομείο στην Αγγλία χωρίς το ράσο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του. Ούτε η μητέρα του Δέσπο, η οποία στέκεται στο πλάι του τις τελευταίες του στιγμές και διαβάζει ένα βιβλίο που της έδωσε για το περιβόλι της Παναγίας. Εντυπωσιάζεται με όσα της λέει για το Άγιον Όρος. Μέσα της μιλά στο Θεό: «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου να έρθει να σε υπηρετήσει». Ο Διονύσιος κάνει στο κρεβάτι του νοσοκομείου τις προσευχές του και εκείνη την ξέρει πως προσευχές και αρρώστια είναι ο μοναχικός του κανόνας. Η Αγγλίδα νοσοκόμα μια μέρα θα δεσπεί μια άνευρη φωνή: «Είναι νεκρός». Η κηδεία θα γίνει στην Ελλάδα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί τραγουδιστές και μουσικοί, αλλά και ο γέροντάς του Διονύσιος. Ο πατήρ Σπυρίδων θα αποκαλύψει το μυστικό στην τελετή όταν πρέπει να πει το όνομα του τεθνεώτος. Ο δούλος του Θεού, μοναχός Διονύσιος. Το εκκλησίασμα μένει έκπληκτο. Ο μοναχός Διονύσιος θα ταφεί στη μικρά Αγιάνα, στον τόπο που ήθελε να μονάσει. Ο πατριός του και βαφτισιμιός του Βενιαμίν Κουλ θα προσκυνά τον τάφο του συχνά, γνωρίζοντας τους μικραγεννανίτες από κοντά. Επιθυμία του να ταφεί και εκείνος κοντά στο παιδί του, όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Η επιθυμία του πραγματοποιείται. Θα αρρωστήσει λίγα χρόνια αργότερα και θα φύγει και αυτός από τη ζωή, προσθέτοντας ακόμα μια απώλεια οδυνηρή στην κυρά Δέσπο, που όταν πέρασαν τα 3 χρόνια της ταφής του, πήρε τα οστά και τα πήγε στην Ουρανούπολη. Εκεί τα παρέλαβαν οι μοναχοί και τα έθαψαν δίπλα σε αυτά του πνευματικού του πατέρα, νονού του αλλά και παιδιού του, μοναχού Διονυσίου. Και όσο προλάβουμε, μετά από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη και ρεπορτάζ για τον μοναχό Διονύσιο, ένα κείμενο του Γιώργου Καζάζη, εκπαιδευτικού, συγκλονίστηκα από το γεγονός της αυτοκτονίας του μαθητή. Συγκλονίστηκα από το γεγονός της αυτοκτονίας του μαθητή και οι αντίστοιχες μνήμες, που στην ουσία δεν με εγκατέλειψαν ποτέ, άρχισαν να θεριεύουν σε απελπιστικό βαθμό. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι έφτασα κάποτε σε σημείο απόγνωσης. Εκείνες τις άγριες σκοτεινές στιγμές ειλικρινά αποζητάς το θάνατο. Όχι τον εφηβικό ηρωικό θάνατο, αλλά τον ρεαλιστικό, αυτόν που θα κρύψει, θα εξαϊλώσει, θα εξαφανίσει την ύπαρξή σου. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι δεν προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο με ηθικό δίδαγμα, αλλά να καταθέσω ένα κομμάτι της ζωής μου εστιάζοντας τα θετικά του στοιχεία. Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω να το δημοσιοποιήσω, αλλά πιστεύω ότι το οφείλω πρωτίστως στον εαυτό μου και σε όλους και όλες που σε κάποια στιγμή και σε όλη τους τη ζωή βίωσαν αυτά που γράφω παρακάτω. Είχα έντονο και έχω ακόμη σε μικρότερο βαθμό τραυλισμό και σύνδρομο του Ρετ. Στα μαθητικά μου χρόνια υπήρξα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης και χλεβασμού εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στην κατασκήνωση, στο στρατό, από τους καθηγητές του σχολείου, στην κοινωνική μου ζωή και ασυνείδητα από την οικογένειά μου. Τι αισθανόμουν εκείνες τις ημέρες, εκείνες τις στιγμές όπου τα ανεκπαίδευτα ένστικτα του θήτη οδηγούσαν στον εκπρομελέτης βίαιο χλεβασμό. Ντροπή, άγχος, ταραχή, μίσος, ζήλια, ένταση, ενοχή και πάνω απ' όλα μοναξιά. Πολλές φορές αναγκάστηκα να παραδεχτώ ότι αυτή ήταν η πραγματικότητά μου. Όσο σκοτεινή και αποτρόπαια φάνταζε στα παιδικά μου μάτια, έκανα υπέρτατη προσπάθεια να την αποδεχθώ. Αυτή η καθημερινή μάχη είχε εναλλάξει ένα νικητή και ένα νικημένο. Εμένα. Όταν ερχόταν η λύτρωση του νικητή, έβλεπα με θλίψη τις πληγές μας
αμφότερα να αιμορραγούν σαν η νίκη αυτή να ήταν μια ανίποτη ήττα. Ο τραυλισμός και οι συνέπειές του είχαν μπει ανάμεσα σε μένα και στη ζωή μου. Πολύ γρήγορα έγινε τρόπο ζωής η μοναχικότητα, η απομόνωση, η αβάσταχτη περιθωριοποίηση. Η μεγαλύτερη μου επιθυμία ήταν να καταφέρνω κάποια στιγμή να εξαϊλώνω με καταβούληση. Η σιωπή υπήρξε για μεγάλη χρονική περίοδο εσωτερική διέξοδος από τη βίαιη πραγματικότητα. Η σιωπή με πονούσε και η σιωπή με έσωζε. Η βουβή σκέψη στην προσπάθειά μου να την εξωτερικεύσω μου δημιούργησε όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον σωματικό μου χαρακτήρα. Για χρόνια χιλιάδες απαντήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα έμειναν ανέκφραστα και παγιδευμένα στην άκρη της γλώσσας μου. Μόνο λίγο πριν κοιμηθώ φανταζόμουν ότι σαν θαυμάσιος ρήτορας μπροστά σε αγαπημένο κοινό μπορούσα να εξωτερικεύσω τις σκέψεις που πίεζαν όλη την ημέρα το εξωθενωμένο μου σώμα. Μόνο τότε ερχόταν ο λυτρωτικός ύπνος, άλλοτε με χαμόγελο, άλλοτε με ένα ανεπαίσθητο κλάμα. Κλεινόμουν σπίτι, διάβαζα λογοτεχνία, έπαιζα φανταστικά παιχνίδια με ιδανικούς φίλους, αλλά δεν έπαιζα με τα παιδιά της γειτονιάς. Θυμάμαι μικρός για ένα μεγάλο διάστημα, η καλύτερη μου φίλη ήταν ένα συνομήλικο κοριτσάκι με σύνδρομο Down. Στην επικοινωνία μας υπήρχε αυτή η αληθινή ομορφιά που δεν είχα βιώσει με τους υπόλοιπους. Δυστυχώς και αυτή η σχέση κατακρίθηκε και χλεβάστηκε όπως και τόσες άλλες με ανθρώπους που ήταν εξωστρακισμένοι στο περιθώριο, ψυχές που αντιμετώπιζαν τους ίδιους δαίμονες με την όποια ιδιαιτερότητά τους. Οι γονείς μου με εκλιπαρούσαν αυγό, εγώ δεν άντεχα να τους εξηγήσω τον πραγματικό λόγο της απομόνωσής μου, δεν μιλούσα, ντρεπόμουν, γιατί ενώ ο πατέρας μου πίστευε στην καλή μου πλευρά, συνάμα τον ενοχλούσε αφάνταστα η αναπηρία, όπως πίστευε, του τραυλισμού και του Τουρέτ. Αντίθετα, η λανθασμένη αντιμετώπιση του ζητήματος με μοναδικό στόχο να ξεπεράσω το πρόβλημα, το γιγάντωσε με αποτέλεσμα όχι μόνο στο φυσικό χώρο του σπιτιού να νιώθω άνετα, αλλά ταυτόχρονα να πιστέψω στην ενοχή μου για την αναστάτωση και απογοήτευση που είχα δημιουργήσει. Δεν μπορούσα να κάνω όνειρα χωρίς να τα περιορίσω στα όρια του τραυλισμού και αυτά ήταν όνειρα μάταια, χωρίς ελπίδα, άχρηστα για ένα παιδί που δεν γαλήνευε ποτέ, γιατί κανείς δεν μου είπε τότε «Δεν πειράζει και ας τραυλίζεις». Μπορείς να κάνεις τα πάντα και ας τραυλίζεις. Μπορείς να εκφραστείς και ας τραυλίζεις. Μπορείς να με ερωτευτείς και ας τραυλίζεις. Μπορείς να κοινωνήσεις οτιδήποτε και ας τραυλίζεις. Μπορώ να σε έχω φίλο και ας τραυλίζεις. Μεγαλώνοντας και μόλις κατάλαβα ότι κανένας δεν μπορούσε να με βοηθήσει, ελευθερώθηκα και άρχισα να ψάχνω στο βαθύτερο εγώ μου για άμυνες. Τότε τις θεωρούσα άμυνες, αλλά αργότερα είδα ότι ήταν ενισχυμένα συναισθήματα. Αυτό για μένα σημαίνει ανοίγομαι, δέχομαι, ελευθερώνομαι, δεν κλείνομαι. Αντίθετα, εισέρχομαι στον κόσμο γνωρίζοντας πλέον ποιος είμαι. Ταυτόχρονα όμως ανέπτυξα άλλες αισθήσεις, άλλους τρόπους επικοινωνίας, ανακάλυπτα διαρκώς νέα τεχνάσματα, ώστε να μπορέσω να συνυπάρξω με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, το οποίο δεν με ένιωσε ποτέ μέρος του. Αγκάλιασα την ενσυναίσθηση, το ένστικτο, το βλέμμα, την ανάγκη για σωματική επαφή. Βρήκα διέξοδο από αυτή τη δυσκολία της άμεσης επικοινωνίας σε άλλους κόσμους και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, τη συγγραφή, τη ζωγραφική, τη μουσική. Είναι σαν τη δυσχέρεια που έχω στο να χαρακτηρίσω εύκολα ένα σχέδιο. Η προσπάθεια να ξεπεράσεις καταστάσεις σε γιγαντώνει. Ανακαλύπτεις το δικό σου δρόμο μετά από επίπονη διαδικασία, η οποία με βοήθησε στο να δω τα πράγματα εκ των έσω, την εσωτερική τους δομή, τη χαρά της αντιπαράθεσης, την πρόκληση του απρόοπτου, του απρόβλεπτου, την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων. Καταδικασμένος σε αυτή τη λεκτική επικοινωνιακή δυσπραγία, αγάπησα ιδιαίτερα τις γυναίκες, τις οποίες η φύση παρέχει ένα απίστευτο χάρισμα, τη συνδυαστική σκέψη. Αυτές μόνο κατάλαβαν την αναπόφευκτα συγκεχημένη ενοχή που μεταλάνιζε ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, τη δική μου και των άλλων. Μετά την εφηβεία σταματά ο καταμέτωπο χλεβασμός. Η αλλαγή όμως μέσα μου είχε συντελεστεί. Αισθανόμουν ακόμη το ηρωνικό τους γέλιο να μου ακουμπά την πλάτη, να μου βαραίνει το βάδισμα. Στα σχολικά χρόνια, σε αυτές τις ηλικίες, το ζήτημα είναι ξεκάθαρο και διακριτό. Ο πραγματικός εφιάλτης αρχίζει όταν οι επιθέσεις στη διαφορετικότητα διαχέονται σε κοινωνικό επίπεδο από ανθρώπους που ζουν την ασήμαντη και χωρίς συναισθήματα θλιβερή ζωή τους, που αγόγγιστα, ελλείψη συνείδησης υπομένουν, χωρίς διαφορά από τη χαρά στη λύπη, από τον ύπνο στην εγρήγορση, από τον έρωτα στο χωρισμό. Δεν είναι νέο το φαινόμενο και δεν παρατηρείται μόνο στο σχολείο. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχει γίνει πιο βίαιο.
Ακούω συχνά ότι η ζωή είναι σκληρή και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Συμφωνώ με τη σκέψη, διαφωνώ με τον τρόπο. Αντιστρέψτε το συλλογισμό και θα καταλάβετε ότι το άγνωστο, άρα και εχθρικό, τίνει να είναι το συναίσθημα και γι' αυτό διώκεται. Τι είναι στην ουσία η ιδιαιτερότητα και ό,τι το διαφορετικό εμπεριέχει? Μια μόνιμη, διαρκής και αναγκαστική έκθεση του εαυτού. Μια ακούσια εξωτερήκευση την οποία ο άλλος δεν έχει μάθει να δέχεται, επειδή ακριβώς δεν βλέπει, δεν ακούει πέρα από τα στερεότυπα του δικού του κόσμου. Εδώ και χρόνια, αυτό το παρατηρούμε και στην τέχνη, η ευαισθησία, το ένστικτο, το συναίσθημα θεωρείται μειονέκτημα, ακόμη και ο έρωτας. Ο έρωτας εκθέτει. Είναι μειονέκτημα να εκτίθεσαι. Είναι πλεονέκτημα να αμήνεσαι, αλλά η άμυνα χωρίς όρια γίνεται είδος αυτισμού, όπως το μοναχικό χρυσόψαρο κολυμπά άφοβα στη γυάλα του. Κρύβομαι για να μην πληγωθώ, αλλά πεθαίνω επειδή κρύβομαι από τα αδιφάγα ελεγκτικά βλέμματα των άλλων, και αυτός ο θάνατος είναι η παράπλευρη απώλεια της άστοχης επανάστασής τους. Ίσως και γι' αυτό επέλεξα να γίνω εικαστικός, για να εκθέτω σε μία εικόνα αυτό που με βεβαιότητα επιλέγω εγώ. Όσοι με γνωρίζουν στην αρχή πιστεύουν ότι είμαι αδιαπέραστος χαρακτήρας, ένας άνθρωπος ο οποίος απαξιώνει τους άλλους με τη σιωπή. Δεν είναι έτσι, πληρώνω το τίμημα των παιδικών και νεανικών μου χρόνων. Μοναχικό παιδί από ανάγκη και αργότερα μοναχικός άνθρωπος από μοναδική επιλογή, χωρίς να περιφρώνω τους γύρω μου, χωρίς να τους υποτιμώ, άλλωστε ο καθένας μας κάπου ανήκει. Ορίζω πλέον το χώρο μου από αμοιβαίες καταθέσεις ψυχής. 'Εικαστικός είναι ο Γιώργος Καζάσης, όχι εκπαιδευτικός όπως είπα στην αρχή. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από την Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν προλάβαμε να το αγγίξουμε και σήμερα το περιοδικό όσον αφορά το αφιέρωμά του. Είδαμε όμως πολλά πνευματικά και άλλα γενικότερο ενδιαφέροντος θέματα. Ζητήστε το περιοδικό στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα, στους ναούς της Μητροπόλεως μας και σε θρησκευτικά βιβλιοπωλεία και όχι μόνο. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-45-14-833, εσωτερικό 305, φιλιακροτές, γεια σας. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, μείνε μαζί μας, βράδιασε. Μια πρωτότυπη ερμηνεία της αναστάσιμης προς Εμαούς πορείας και μια συναρπαστική μεταφορά της σε μια σύγχρονη οδό, με συνοδοιπόρους ποιητές και φιλοσόφους, λογοτέχνες και στοχαστές, με όλους εμάς. Ένα βιβλίο για ένα Θεό που γνωρίζει να γίνεται συνοδοιπόρος και φίλος, όχι εξουσιαστής. Πατρός